Θέλω να ζήσω
Φιλία ξανά. Μπορώ να ζήσω, να διαβώ, να μου ζήσει. Τα έξτρα γενέα μου ρεσπώ. Ξανθιά με γέλασε.
μωρέ, κάνω χώρι. Να είναι τσουπά τα γράμματα. Άκουσε ότι εγώ θα ασχοληθώ με όργανο. Και το μεταξύ ένας γαμπρός μου λέει τι κλαούρτο να μάθεις και τι κλαρινός είμαι. Λέει εσύ να μάθεις ένα μπουζού, να είσαι μέσα σαν κέντρα, ξέρω εγώ, πιο ωραία θα είναι. Αλληστηθική αυτή. Ενώ εμένα το λαϊκό δεν με είχε αγγίξει ποτέ στο τραγούδι. Δεν άκουγα, μόνο δημοτικό. Και σπήρα το λαγούδι αυτό σιγά σιγά, ξεκίνησα με ένα άλλο παιδί από το χωριό μας. Λίγο. Παίζαμε λίγα πράγματα. Με 15 τραγούδια ξεκίνησα να. Δεν ήξερα παραπάνω. Και κάποια στιγμή μας πήρε, γιατί κάποιος είχε ανάγκη να. Δεν μπορούσε να βρει μουσικούς. Και μας πήρε να παίξουν. Και λέει τα παιδιά αυτά, τι θα παίξουν εδώ. Εντάξει, ναι, όχι. Κανονική συνομιλία, δεν υπάρχει. Σε ηλικία τώρα αυτό που σου λέω 15-16 χρονών. Πάμε εκεί στο γάμο, βλέπουν νοικοκύρες. Ο πιο μεγάλος που ήταν σύγχρονος στην παρέα ήταν 35-40 χρονών και τώρα ξενοφώνηκε εκείνος. Δεν ξενοφώνει τα παιδιά αυτά, τι θα παίξουν. Εγώ ήμουν 16, ο κιθαρίστας ήταν 13 και πάει λέγοντας. Εκεί ξεκινήσαμε και να παίξουμε λίγο με αυτά τα τραγούδια που ξέραμε. Αυτή τώρα ήταν φίλοι όμως, έτσι. Είσαι στη φίλη δηλαδή με αυτά τα παιδιά. Ναι. Φιλαράκια, έτσι. Ναι. Τι όργανα παίζανε αυτοί οι τρεις. Ο ένας έπαιζε. Ο μικρότερος, 13 χρονών που σου λέω τώρα, έπαιζε κιθάρα. Εγώ τραγούδι και λαούτο. Κάποιος ταμπάκος έπαιζε κλαρίνο. Και ο ξενοφώτας που λέω τώρα ο συνονόματος έπαιζε βιολί. Εκείνος ήταν ο αρχηγός εκείνη τη φορά στην ομάδα. Μέσα στην ομάδα. Και πού ήταν αυτό το πρώτο γάμο που έγινε. Αυτό ήταν στη Χρυσαυγή. Ο πρώτος γάμος που έπαιξα ήταν κοντά στα Τρίκαλα, ένα χωριό. Είναι καμποχώρι αυτό. Ναι. Δηλαδή οι ημιωρινοί όλοι αυτοί, ορεινοί και ημιωρινοί, πήγαν και παίξαν πρώτο ας πούμε έτσι γλέντι, γάμο. Τι, γάμο στη Χρυσαυγή, ναι. Που είναι παιδινό χωριό των Τρικάλων. Mm-hmm. Και εμάς μας πήραν από ανάγκη, δεν μπορούσαν να βρουν. Ήταν τόσο πολύ, ήταν το Πάσχα. Και ήταν όλοι κλεισμένοι μουσικοί. Για φαντάσου δηλαδή πόσα γίνονταν, πόσα. Πόσοι γάμοι γίνονταν ταυτόχρονα και πόσα οι οργανωπαίχτες, οι ορχήστρες δηλαδή,
Ήταν καλυμμένες. Ήταν καλυμμένες. Και ήταν καλυμμένες, να σου πω γιατί ήταν καλυμμένες. Γιατί σε ένα χωριό παντρευόταν, παράδειγμα, είχε μια κομπανία η Νύφη, η άλλη κομπανία. Ο Αμβρός. Δύο κομπανίες. Δηλαδή, γινόταν το Σάββατο το γλέντι. Το Σάββατο το γλέντι. Το Σάββατο, ναι. Ναι. Και την Κυριακή τα Στέφανα. Παλέτε. Ναι, παίζαμε το Σάββατο βράδυ μέχρι το πρωί την Κυριακή. Την ημέρα έπρεπε να πας στο κουμπάρο, να τους φέρεις, να πάει να πάρεις τα πρικιά. Είχε διαδικασία. Βέβαια τη μερίδα την είχαν καλύτερα η μουσική που ήταν στο Γαμπρό ή αυτή που ήταν στην ΙΦ, την περισσότερη δουλειά. Αυτή που ήταν στο Γαμπρό. Αυτή έπρεπε να ξέρουν και περισσότερο. Γιατί το γλέντι της ΙΦ τελείωνε το πρωί την Κυριακή. Από την Κυριακή το πρωί μέχρι τη Δευτέρα το πρωί είχαν να παίζουν τα κλαρίνα του Γαμπρού. Οπότε είχαν περισσότερες ώρες. Και είχαν καλύτερα. Και ψαχνόμαστε τώρα. Αν μας τύχει ο γάμος από τον Γαμπρό, ήταν πιο καλά. Θα πηγαίναμε για πιο πολύ μεροκάματα. Τότε είχατε ενισχυτές και τέτοια. Όχι. Όλα ακουστικά. Όταν τα πρώτα χρόνια που ξεκίνησα εγώ, παίζαμε χωρίς. Απλώς έτσι. Ηχητικά. Ακουστικά. Ναι. Λαούτο και τα λοιπά. Βιολί. Ναι, ακουστικά. Χωρίς. Και μετά. Τραγούδαγες τότε. Τραγούδαγα. Αλλά ήταν λίγο το διάστημα που τραγούδησα εγώ. Μετά μπήκαμε με ενισχυτές και τέτοια.